κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτό ισχύει και για την αγροτική έκθεση τοπικών προϊόντων που διοργανώνεται για τέταρτη χρονιά από το Δήμο Καλαμάτας στο Πάρκο Σιδηροδρόμων. Υπερδιπλάσχει φέτος οι εκθέτες, αλλά και όσοι συμμετέχουν στα δρόμενα που διοργανώνονται τις τρεις ημέρες της έκθεσης. Η αγροτική έκθεση Καλαμάτας, που είναι παμεσινιακή ουσιαστικά και στοχεύει να γίνει παμπελοπονησιακή, θα είναι η καλύτερη έκθεση από αυτές που, σε σχέση με αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Με ενημερώνω ότι θα έχουμε περί τους 30 εκθέτες, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί να έχουν τιμές στα προϊόντα τους μικρότερες από τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ. Για να ψωνίσει ο κόσμος, να βοηθηθεί ο κόσμος. Θα υπάρχουν κεράσματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις πολλές και συμμετοχή σχεδόν όλων των πολιτιστικών συλλόγων του νομού Μεσσηνίας, τους οποίους ευχαριστώ δημόσια. Το Σάββατο 22 Οκτώβου, στις 8 μετά μεσημβρίας, πραγματοποιείται στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων τα εγγένεια της τέταρτης αγροτικής έκθεσης του Δήμου Καλαμάτας. Με στόχο, όπως πάντα, διπλό. Αφενός, η προώθηση από παραγωγούς και μεταποιητές των τοπικών αγροτικών μας προϊόντων και αφετέρου, μέσα από τα δρόμενα, όπως τα ονομάζουμε, Άρτο Σύνος Έλαιων, που έχουν καταστήσει την έκθεση μοναδική στη χώρα μας, την προβολή της διαδικασίας της παραγωγής και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, αλλά και μέσα από τα θεατρικά που θα παρουσιαστούν, την ανάδειξη του λαογραφικού μας πολιτισμού. Είναι μια έκθεση που δίνει βήμα στους μεταποιητές αγροτικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και, όπως είπε και ο Δήμαρχος, μακάρι να γίνει και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, γιατί από μόνο το γεγονός ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν ή υπερδιπλασιάστηκαν οι φετινοί εκθέτες μας δίνει την ελπίδα ότι μπορεί αυτή η έκθεση να έχει μακρύ δρόμο. Η έκθεση θα ξεκινήσει το Σάββατο με τον Αγιασμό, μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική του Δήμου, ξενάγηση στο Υπαίθριο Λεωγραφικό Μουσείο του Σπύρου Κατσίρα, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει ενημέρωση για την επέκταση του Pop Καλαμάτα από αρμόδιους φορείς στο περίπτερο του Δήμου της πόλης. Θα δείξουμε και πώς γίνεται η συγκομιδή των σίκων, πώς γίνεται η αποξέραση, πώς γινόταν μάλλον στα Καλαμωτά η αποξέραση των σίκων, πώς γινόταν η συσκευασία και η διατήρηση των σίκων την εποχή εκείνη. Τόσο από γυναίκες από συλλόγους στο χωριό και όπως και από την Λέσχη Αρχιμαγείρων. Είσαστε καλεσμένοι όλοι στο γάμο. Την Κυριακή 8 η ώρα σας περιμένουμε.